ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ένας διαχρονικός θεσμός, ο οποίος έχει επιβιώσει 1700 και πλέον χρόνια από τη στιγμή της συστάσεως της Επισκοπής Βυζαντίου και από τη στιγμή της ιδρύσεως της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης και τον καθορισμό των προνομίων του Οικουμενικού Πατριάρχου από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο το 481 και είναι ο μοναδικός εκκλησιαστικός θεσμός ο οποίος έχει καταφέρει να συνεργαστεί με τρία διαδοχικά κρατικά σχήματα. Με την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τον Αυτοκράτορα, διότι πρέπει να λέμε και κάποιες αλήθειες ότι οι σχέσεις του Πατριάρχου με τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης πάντοτε δεν ήταν εύκολες. Όμως το Πατριαρχείο κατάφερε να επιτελέσει την αποστολή του. Συνεργάστη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσέφερε το ποιματικό έργο και μάλιστα οφείλουμε να είπουμε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο υπεύθυνος για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ολοκλήρου της Αυτοκρατορίας, όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και όλους όσους ήταν εντός των ορίων. Γι' αυτό και υπήγοντος σε αυτόν και οι Σλάβοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Χερσόνησο του Αίμου, αλλά μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης διευκόλυνε ενώπιον της Υψηλής Πύλης και τους συναδελφούς του Πατριάρχας της Αντιοχίας, των Ιεροσολύμων και της Αλεξανδρίας. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχει παράδοση στην Κωνσταντινούπολη να υπάρχουν μετόχια και έδρες των Πατριαρχών της Ανατολής στην Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό και η περιοχή λέγεται Πατριαρχία, γιατί πέριξ του Οικουμενικού Πατριάρχου ίδρευαν και οι Πατριάρχοι Ιεροσολύμων, κατά καιρούς ο Αλεξανδρίας ήρθε το και Αντιοχίας και συνυπογράφουν τα πρακτικά της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επί τουρκικής δημοκρατίας. Και σε αυτά τα τρία πολιτικά, κρατικά σχήματα, τα οποία διαμορφώθησαν στη γεωγραφική περιοχή του κράτους της Τουρκίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει προσφέρει την αποστολή του προς το λαό του Θεού, ακριβώς γιατί ακολουθεί την αποστολή του, που είναι η πνευματική αποστολή. Και θέλω να πω στην ομίγυρη εδώ ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο του ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, την επιστολή προς Διόγνητο, οι θεολόγοι θα γνωρίζουν, όπου εκεί λέει ότι εμείς οι χριστιανοί κατοικούμε στον κόσμο, είμαστε στις ίδιες πόλεις με τους άλλους που δεν πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, εφαρμόζουμε, λέει, ήδη από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, εφαρμόζουμε, λέει, την νομοθεσία των κρατών στα οποία ζούμε. Αλλά το ήθος μας είναι το ήθος του Χριστού, το οποίο έχουμε διδαχθεί. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά που μας κάνει εμάς τους Ορθοδόξους να μπορούμε κατά τις περιστάσεις να συνεργαζόμεθα με όποια κρατική υπόσταση υπάρχει στον χώρο στην οποία ζούμε. Άλλωστε αυτό έχουν να αποδείξουν και οι αδελφοί μας στην Ανατολή, στη Σοβιετική Ένωση και στη Ρωσία, όπου μπορεί να υπήρξε κατά τον 20ο αιώνα αθεϊστικά καθεστώτα, τα οποία δίωξαν την Εκκλησία, όμως η Εκκλησία δεν έσβησε στη Ρωσία. Υπάρχει σήμερα, μετά την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, γιατί ακριβώς η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι κρατική, δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει κράτος, κάτι που έχει επανειλημμένως διακηρύξει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και μάλιστα θέλω να πω ότι την περίοδο αυτή, εγώ βρίσκομαι, θα μου επιτρέψετε κύριε Κωστίδη με αναφορά, βρίσκομαι στην Τουρκία από το έτος 2002 και έχω αποκτήσει και με την απόφαση του εξοχοτάτου Προέδρου, τότε Πρωθυπουργού της χώρας, και την τουρκική υπηκότητα και μπορώ να διακονώ ως Έλλην πολίτης και Τούρκος πολίτης και υπήκος στη χώρα αυτή και στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Και παρατηρώ ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στη διακονία μας αυτή εναγαστή συνεργασία με τις αρχές, διότι ο σκοπός μας είναι αποκλειστικά και μόνο να εξυπηρετήσουμε τις πνευματικές ανάγκες και το ίδιο κάνουν και οι άλλοι αδελφοί στην Αδριανούπολη, στην Αλάνια και στην Αντάλια, όπου έχουν έρθει πάρα πολλοί οικονομικοί μετανάστες Ρώσοι Ορθόδοξοι από την Ρωσία, όπου και εκεί λαμβάνεται ποιματική μέρημνα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί για μας την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ισχύει η εθνικότητα
στην εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών, αλλά μόνο η θρησκεία. Άρα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ανήκουν οι χριστιανοί, όλοι οι Ορθόδοξοι που ζουν στην Τουρκία. Και μάλιστα, θα μου επιτρέψετε να καταστήσω και γνωστό στην Ομίγυρη ότι τις ημέρες της εκλογής μου, που όπως σας είπα, συμπληρώνονται 2 χρόνια ακριβώς, είχε γίνει συζήτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση και είχε υποβληθεί επερώτησης αν έχει δικαίωμα το Πατριαρχείο να αποστέλει ιεράρχη στη Σμύρνη για να διακονεί. Και μάλιστα έγινε συζήτηση, η οποία κατεχωρίστηκε στα πρακτικά της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως και ο μιλητής ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ότι ναι, γνωρίζω ότι διαβιούν Ορθόδοξοι Χριστιανοί στα παράλια της Μικράς Ασίας και το Οικουμενικό Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης μπορεί να αποστέλνει οι κληρικούς εκεί και να εξυπηρετούν τις θρησκευτικές ανάγκες των χριστιανών της περιοχής. Και το απόσπασμα αυτό εκ των πρακτικών και της αγορεύσεως αυτής του κ. Τσαβούσογλου έχει κοινοποιηθεί επισήμως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευχαριστούμε και από τις θέσεις αυτής, θα το μεταφράσετε φαντάζομαι όλα αυτά στην κυρία Γενικό, την έντιμο τουρκική πολιτεία για την κατανόηση και την ενοχή την οποία δείχνει αυτό που λέμε διεθνώς religious tolerance προς τους ανθρώπους πάσης θρησκείας στην Τουρκία να εκπληρούν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις. Ευχαριστώ για την